Όχι σε επέστρεψε στο τηλεοπτικό πλατό μετά από 42 ημέρε. Από 42 ημέρε καραντίνα και ενώ έβγαινε καθημερινά στο Καλημέρα Ελλάδα από το σπίτι του, ο Γιώργο Παπαδάκη επέστρεψε στο πλατό τη πρωινή εκπομπή του Αντένα, και ο παρουσιαστή από την έναρξη κιόλα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του που είναι και πάλι στο στούντιο τη εκπομπή, μαζί με του συνεργάτε του. Ο παρουσιαστή από την έναρξη κιόλα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του που είναι και πάλι στο στούντιο τη εκπομπή, μαζί με τους του συνεργάτε του. Καλημέρα Ελλάδα. Για στο σπίτι μου. Στο σπίτι σου δεν ήσουν τόσο καιρό, όχι, το σπίτι μου εδώ είναι. Αισθάνομαι πολύ περισσότερο ασφαλής. Ε πολύ περισσότερο ασφαλής γιατί είμαι με το 1 τρίτο κοντά, με σένα. Είμαι ασφαλής γιατί είναι όλοι αυτοί απέναντι. Όλοι με τις μάσκες. Είναι η αίσθηση κυρίες και κύριοι είπε χαρακτηριστικά στην έναρξη. Θυμήσουμε πως πριν λίγες ημέρες, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε αποκαλύψει στο πρωινό και στη Φέη ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε λίγο πριν ξεσπάσει η ιστορία με τον κορονοϊό, εξηγώντα ακόμα πως αν και έβγαινε από το σπίτι, εργαζόταν κανονικά και τις ίδιες, μάλιστα, ώρες. Λίγο πριν από τον κορονοϊό είχα ένα προβληματάκι με την υγεία μου. Είχα ένα κρύωμα πολύ βαρύ, πολύ σοβαρό. Χρειάστηκε να πάρω αντιβίωση, να μην έρθω δύο μέρες στη δουλειά δύο μέρες πριν αρχίσουν τα μέτρα. Είχε πει μεταξύ άλλων.